δεν είναι κιόλας ότι η επιθυμία είναι σταθερή με όποιον άνθρωπο έχεις μπροστά σου. Ακριβώς γι' αυτό είναι περίεργο να πεις βαριέμαι το σεξ. Τι πάει να πει βαριέμαι? Ενώ βαριέμαι τον σύντροφό μου, ναι, το ακούω. Βαριέμαι αυτή την περίοδο γιατί τρέχω πολύ και δεν το ακούω. Παίζουν πολλοί παραγοντές ρόλο. Δηλαδή, αν είσαι σε μια σχέση, εντάξει. Είναι βαριέσαι να πίνεις νερό. Αφού έχεις ανάγκη να πιεις νερό. Πόσο κόσμο δεν πίνει αρκετό νερό? Αρκετό. Άλλο θα πιει. Άκουσε με. Η Χριστιανά τώρα που έχει παιδιά, σκυλιά, ιστορίες και τα λοιπά. Στη Μαρία. Ναι. Η αγαπητού θα πω. Που έχει παιδιά, σκυλιά, ιστορίες και τα λοιπά. Πού βρίσκει χρόνο η αγαπητού που κοιμάται στις 8, ξυπνάει στις 3. Βρίσκει χρόνο. Μα γι' αυτό λέω, επειδή κάτι πιάζει το φτύμα. Άμα θέλεις, βρίσκεις χάρη μου. Η αγαπητού πού βρίσκει χρόνο. Να την πάρουμε και να μας πει. Έλα ρε χάρη μου, για όλα βρίσκουμε χρόνο. Και πήρες τώρα και ένα παράδειγμα, η αγαπητού πηγαίνει και κοιμάται από τις 8 το βράδυ. Γι' αυτό πήρα αυτό το παράδειγμα, επειδή η αγαπητού κοιμάται νωρίς. Πού βρίσκουν χρόνο, ενώ πολλά ζευγάρια θα ήθελαν να καθημερινά ή ξέρω εγώ. Αλλά είναι και το θέμα χρόνου. Επίσης έρχεται σε εμάς που είμαστε πολύ άσχολοι. Δεν είναι θέμα χρόνου. Αλλά δεν είναι θέμα χρόνου, παιδιά, αυτές είναι βλακίες. Δεν είναι θέμα χρόνου. Μπορεί ο χρόνος σου κάποια στιγμή. Ρε παιδιά, όταν έχετε διακινήσετε να. Ναι, χρόνο όχι. Κούρασης ναι. Το ότι κάποια στιγμή, παιδιά, αυτό το βίντεο το θυμάστε, το τέλειο που σας είχα δείξει. Με τις κοπέλες, πώς είναι και πώς. Το τι περιμένει, ή πώς σκέφτεσαι εσύ, ή τι περιμένει ο άντρας σου, πώς θα είναι μετά που κοιμίζει τα παιδιά, και ναι. Τι τελικά βγαίνει από το δωμάτιο. Ναι. Ένας άνθρωπος διαλυμένος, παραπέζει, δηλαδή. Κοιμάσαι όρθιος. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα πω εγώ, να κανονίζετε με το έτερο σας ημίση, μία φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον με αυτό, ναι. Να παίρνετε τα παιδιά στο Μπεθερόνι, στη μαμά κτλ. Να τα παρακάνετε. Να βγαίνετε ένα ραντεβού, να πηγαίνετε για